Ιστορικά η άλωση της Τρίπολης δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Το κατάλαβε και ο ΠΑΟΚ στην πέμπτη αποτυχημένη έξοδό του από την Τούμπα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι ξεκίνησε έπειτα από καθυστέρηση λόγω έντασης για την σωστή κατανομή των εισιτηρίων. Ο Βαγγελής με σούτ στο έκτο λεπτό προσπάθησε να παγώσει περισσότερο την ήδη παγωμένη Τρίπολη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Στο 12 ο Φλάβιο απείλησε για πρώτη φορά τον Φερνάντες για λογαριασμό των γηπεδούχων. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να περιορίσει το νούμερο 1 κίνδυνο και έτσι ο Φιλόμενο με κεφαλιά έκανε το 1-0. Ήταν το 5ο γκολ του Αργεντινού στο πρωτάθλημα. Σε replay το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, σέντρα ο Καρντόσο, κεφαλιά τον Φιλόμενο και 1-0. Άτυχος της βραδιάς, ο Στέλιος Ηλιάδης, ο οποίος τραυματίστηκε και έτσι παραχώρησε τη θέση του στον Βασίλη Λάκη. Ο έμπειρος μέσος λίγο αργότερα έκανε την πρώτη του κούρσα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Κοντά στην ισοφάριση έφτασε ο ΠΑΟΚ με την κεφαλιά του Μελίση, όμως η εστία του Αμπάρη έμεινε ανέπαφη. Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς αποτελεσματικότεροι και στο 65 ο Ντανιέλ Τσέζαρεκ έφερε πιο κοντά την ομάδα του στη νίκη. Τέταρτο γκολ για τον Κροάτη στο πρωτάθλημα ο ΠΑΠ. Εξαιρετικό πλασιά τον Τσέζαρεκ δεν αφήνει περιθώρια στον Φερνάντες. Ο Φερνάντο Μασάδο δημιούργησε την τελευταία σημαντική ευκαιρία στο 83 με την κεφαλιά του. Λεπτά αργότερα η ψήθυρη Ευρώπης γίνονταν σύνθημα στην εξέδρα από τους φιλάθλους του Αστέρα. 18 βαθμοί και τέταρτη θέση για τους νεοφώτιστους.